πύλε του άνοιξε το πρώτο φεστιβάλ τουρισμού Θεσσαλονίκη, στο οποίο συμμετέχει το Επιμελητήριο Πιερία, φιλοδοξώντα να κάνει γνωστά στου Θεσσαλονίκη αλλά και του υπόλοιπου επισκέπτε τα πλεονεκτήματα και τα θέλγητρα τη Πιερία. Αξίζει να σημειωθεί πω ύστερα από πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου, ο καλλιτέχνη Δήμο Αναστασιάδη, ο οποίο κατάγεται από την Πιερία, θα δώσει πιερικό χρώμα στο φεστιβάλ, αφού με συναυλία του θα σηματοδοτήσει την έναρξη, ανοίγοντα έτσι τι τετραήμερε εκδηλώσει. Σε συνέντευξη τύπου που είχε παραχωρήσει ο πρόεδρο του Επιμελητηρίου, Ηλία Χατζηχριστοδούλου, από με τον κ. Αναστασιάδη στην αρχή τη εβδομάδα, κατέστησε σαφέ είναι το επιμελητήριο να αφήσει το στίγμα του στο πρώτο φεστιβάλ τουρισμού και να προσελκύσει τουρίστε και εκδρομή όχι μόνο από τι συμπροτεύουσα αλλά και από την υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία. Ενώνοντα τι δυνάμει του με το επιμελητήριο, ο κύριο Αναστασιάδη, η συμμετοχή του οποίου είναι θελοντική, τόνισε πω αποτελεί ιδιαίτερη χαρά να στηρίζει τον τόπο στον οποίο γεννήθηκε και μεγάλωσε. Η είσοδο στη συναυλία είναι ελεύθερη. Χειμώνα και καλοκαίρι είναι οι δύο θεματικέ με βάση τι οποίε θα γίνει η προβολή τη πιερία. Τουριστικοί φορεί του νομού, όπω η Ένωση Ξενοδόχων πιερίας, η Ομοσπονδία Ενοικιαζόμενων Δωματίων και Διαμερισμάτων Νομού Πιερία, ο Σύλλογο Επαγγελματιών ενοικιαζόμενων δωματίων λεπτοκαριά θα δώσουν το παρόν στο περίπτερο του επιμελητηρίου, ενώ το δικό του μερίδιο στην προβολή του νομού θα έχουν το φεστιβάλ Ολύμπου και το Σφεντάμι Mountain Festival. Το Επιμελητήριο Πιερία ενημερώνει τα μέλη του πω η Δευτέρα, 20 Μαου 2013, είναι η καταληκτική προθεσμία φυσική υποβολή των φακέλων για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων και ενισχύσεων στο πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στου τομεί μεταποίηση, τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών. Ύστερα από σχετική παράταση που δόθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο, καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων και μόνο για όσου υποψηφίου είχαν ανοίξει κωδικό μέχρι τη λήξη τη αρχική προθεσμία, δηλαδή την Παρασκευή 10 Μαου και ώρα 5 το απόγευμα, ορίστηκε 5, 16 Μαΐου και ώρα 5 το απόγευμα. Σημειώνεται πω οι προτάσει, δηλαδή οι φάκελοι υποψηφιότητα, πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή και σε ένα αντίγραφο το αργότερο σε 10 ημερολογιακέ ημέρε μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονική υποβολή. Αξίζει να σημειωθεί επίση πω δεν πρόκειται να δοθεί καμία παράταση ώστε να μην καθυστερήσει η αξιολόγηση των προτάσεων, ενώ η ορθή υποβολή του και η έγκαιρη κατάθεση των φακέλων υποψηφιότητα θα συντείνουν στην επιτάχυση τη διαδικασία αξιολόγηση με αποτέλεσμα τον ταχύτερο δυνατό χρόνο ένταξη των επενδύσεων και την καταβολή των επιχορηγήσεων στου το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έχει καλέσει τον ΣΕΤΕΟΣ, θεσμικό κοινωνικό εταίρο, για την υλοποίηση του προγράμματος σε «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών». Το πρόγραμμα αυτό αφορά στην παροχή σε 10.000 ανέργου νέου ηλικία από 18 έω 29 ετών που είναι απόφοιτοι πανεπιστημίων και ΤΕΗ και απόφοιτοι υποχρεωτική δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση υπηρεσιών συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, οι οποίοι περιλαμβάνουν πρόγραμμα θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών σε οριζόντιε και εξειδικευμένε δεξιότητε και πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσει του τουριστικού τομέα διάρκεια 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει του 5 μήνε. Σκοπό τη δράση είναι η επίτευξη μια δομημένη πορεία εισόδου των ανέργων νέων στην αγορά εργασία, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή του σε θέσει απασχόληση σε επιχειρήσει που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν τη χώρα. Ενδεικτικά δεν αναφέρονται ξενοδοχειακέ επιχειρήσει, επιχειρήσει τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρήσει σύνθετη τουριστική ανάπτυξη, επιχειρήσει συνεδριακού τουρισμού, επιχειρήσει εκθεσιακού τουρισμού, τουριστικά γραφεία, αεροπορικέ και ακτοπλοϊκέ επιχειρήσει, εταιρείε μεταφορών και επιχειρήσει ενοικίαση αυτοκινήτων, επιχειρήσει κρουαζιέρα, επιχειρήσει επαγγελματικών σκαφών, λειτουργία μαρινών, επιχειρήσει επίγεια εξυπηρέτηση αεροσκαφών καθώ και επιχειρήσει εξυπηρέτηση των μελών του ΣΕΤΕ. Στο πλαίσιο τη δράση, θα υλοποιηθεί μια ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει πρόγραμμα θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών, πρακτική άσκηση σε επιχειρήσει που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν τη χώρα διάρκεια 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει του 5 μήνε, υπηρεσίε υποστήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση των καταρτιζομένων που παρέχονται στον ωφελούμενο από το πάροχο κατάρτιση και του συνδικαιούχου πριν και κατά τη διάρκεια τη κατάρτιση θεωρητική και πρακτική που αφορούν ενδεικτικά. Υπηρεσίε από πλευρά συνδικαιούχων στη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τι ανάγκε των επιχειρήσεων. Υπηρεσίε από πλευρά παρόχων κατάρτιση στην κατάλληλη σύζευση των εκπαιδευτικών αναγκών δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τι ανάγκε των επιχειρήσεων. Στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζομένου στην επιχείρηση πρακτική άσκηση μέσω του Επόπτη Πρακτική. Και σε επιπρόσθετε υπηρεσίε για τη μεταδοροπή τη πρακτική άσκηση του καταρτιζομένου σε σύμβαση εργασία και την τοποθέτησή του στην επιχείρηση πρακτική. Επιχορήγηση τη επιχείρηση που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελούμενου αμέσω μετά τη λήξη τη πρακτική άσκηση, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο άλλη πρόσκληση. Η κατάρτιση θα παρασχεθεί από παρόχου κατάρτιση που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο Μητρό Παροχών τη Παρούσα. Κάθε άνεργο που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφόσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και τη διαδικασία που περιγράφεται στην Παρούσα, θα εγγραφεί σε Μητρό Οφελωμένων και θα δικαιούται την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασία, η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίε συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση. Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 10.000 άνεργοι νέοι ηλικία από 18 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων 2.000 θα πανεπιστημίων ΤΕΗ, 8.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτική δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η επιταγή εισόδου στην αγορά εργασία αφορά στην οικονομική αξία ποσού 1.100 ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών κατάρτιση και συμβουλευτική καθοδήγηση και υποστήριξη των ορφελμένων από του παρόχου κατάρτιση. Το ποσό αυτό θα ανέλθει στα 1.400 ευρώ στην περίπτωση μετατροπή τη πρακτική άσκηση του καταρτιζομένου σε σύμβαση εργασία, τη οποία η διάρκεια δεν θα είναι μικρότερη των 6 μηνών, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή ο πάροχο κατάρτιση θα έχει παράσχει επιπρόσθετε και αποτελεσματικότερε υπηρεσίε υποστήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση από τι αρχικέ, οι οποίε εν τέλει οδήγησαν με επιτυχία στην υπογραφή σύμβαση εργασία του καταρτιζομένου. Το Εκπαιδευτικό Επίδομα περιλαμβάνει το Επίδομα Θεωρητική Κατάρτιση και το Επίδομα Πρακτική Άσκηση. Το Εκπαιδευτικό Επίδομα ανέρχεται σε 2.700 ευρώ για την ομάδα ωφελουμένων άνεργοι νέοι ηλικία μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων ΤΕΗ, εκ των οποίων 400 ευρώ αντιστοιχούν στο Επίδομα Θεωρητική Κατάρτιση και 2.300 ευρώ στο Επίδομα Πρακτική Άσκηση. Δεύτερον, 2.400 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων για την ομάδα ωφελουμένων. Ανεργή είναι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών, που είναι απόφοιτοι υποχρεωτική δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, εκ των οποίων 400 ευρώ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητική κατάρτιση και 2.000 ευρώ στο επίδομα πρακτική άσκηση. Η προθεσμία υποβολή τη ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχή των ωφελουμένων αρχίζει από τι 10 Μαου και λίγη στι 27 Μαου στι 12 τα μεσάνυχτα.